Έκλεισε στην κυβέρνηση να αφήσει κατά μέρος την πολιτική των τακτικισμών και να εργαστεί στην κατεύθυνση του άμεσου κλεισίματος της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, απίφθινε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλάκης. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν κλείνει η αξιολόγηση. Σκεφτείτε ότι και η προηγούμενη αξιολόγηση τελικά έκλεισε ένα χρόνο μετά από εκεί που έπρεπε να κλείσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμα και τώρα, την ίστατη ώρα, θα αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να σκέφτεται μόνο με το μικροκομματικό της όφελος, μόνο με τη λογική ότι κρατάμε ακόμα περισσότερο τις καρέκλες μας. Μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Καλαμαριά, ο κύριος Ξεκαλάκης τάχθηκε υπέρ της προώρης προσφυγής στις κάλπες. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται προφανέστατα για 4 χρόνια και κρίνονται από τον ελληνικό λαό, αλλά από εκεί και πέρα, είτε επειδή θα χαθεί η δεδηλωμένη, είτε επειδή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί επιτέλους ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, η μόνη λύση για τη χώρα είναι οι εκλογές. Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η συνεργασία με το Κηδισό αποτελεί την αφετηρία για τη διεύρυνση της σύμπραξης των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα επισφραγιστεί και με την παρουσία του ποταμιού και των άλλων κινημάτων, κινήσεων και συλλογικοτήτων που διέπονται από τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.